Βλέπω τα στοιχεία που έχετε δώσει. Προλαβαίνουμε, δεν προλαβαίνουμε. Δηλαδή, μέχρι να τελειώσει την εκπομπή, να πάρω τηλέφωνο, να κλείσω πουθενά. Θα σας αναφέρω ότι όσον αφορά τους δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς της χώρας μας, για ακίνητα πάντα και γραμμές βραχυχρόνιας μισθός, βλέπουν πολύ υψηλά ποσοστά προκρατήσεων. Το πολύ ευχάριστο γεγονός όμως για μένα, αυτό που μελετάμε κάθε χρόνο, είναι οι νέοι αναδυόμενοι προορισμοί. Εμένα αυτό με εντυπωσιάζει. Δεν είναι μόνο αυτοί που ξέρουμε οι δημοφιλείς τα τελευταία χρόνια, έχουν προσθεθεί και άλλοι προορισμοί, λέτε. Ακριβώς. Εμένα αυτό που με εντυπωσιάζει είναι το γεγονός ότι κάθε χρόνο, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού αρχικά, αλλά παράλληλα και λόγω της βραχυχρόνιας μίσθωσης, βλέπουμε νέους προορισμούς. Προορισμοί όπως είναι η Ζάτουνα στο νομό Αρκαδίας, η Καρύτερνα, τα Λαγκάδια, η Βλαχέρνα, η Στεμνίτσα. Ξέρετε, όσοι δεν την Πελοπόννησο, δεν γνωρίζουν αυτές τις περιοχές. Αλλά η Αρκαδία, επειδή έχει έντονη δυναμική για τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τον κλάδο των βραχυχρόνιων μισθώσεων και ο κόσμος πραγματικά ψάχνει να δει για κάτι πιο οικονομικό από τους δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς της Αρκαδίας, της Πελοποννήσου γενικά, αλλά και ακόμα και την Αράχοβα, ναι, βλέπουμε να αναδεικνύονται νέοι προορισμοί. Και γι' αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Ξέρετε, αυτό δείχνει ότι νέοι άνθρωποι επιλέγουν να επιστρέψουν στα χωριά τους, να επενδύσουν στα χωριά τους και να έχουν εισοδήματα και το χωριό να αποκτά πάλι ζωή. Για πάμε τώρα να δούμε λίγο και οι τιμές που κινούνται τώρα. Εντάξει, ξέρετε, θα είναι στο περίπου θα μας πείτε. Δεν θα είμαι ευχάριστος. Ιδιαίτερα στους δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς, δεν θα είμαι καθόλου ευχάριστος. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στην Αράχοβα βρισκόμαστε στο 87% στο κέντρο της Αράχοβας και στο 73% σε μια ακτίνα περίπου 3-4 χιλιόμετρων. Μάλιστα. Εκεί βλέπουμε το κόστος να ξεκινάει για 4 διανυκτερεύσεις από 22 του μήνα ημέρα Παρασκευή και αναχώρηση 26 την επομένη το Χριστουγέννα. Μετά τα Χριστούγεννα, ναι, ακριβώς, ξεκινάμε από 815 ευρώ για 4 διανυκτερεύσεις για τρεμελή οικογένεια. Στα Καλάβρητα. Αυτό είναι σε σπίτι ενοικιαζόμενο, σε σπίτι με ενοικιαζόμενο, που τα έχει όλα βέβαια. Ακριβώς. 65 τετραγωνικά μέτρα σπίτι να συγκεκριμένο στα Καλάβρητα, στην Αράχοβα. Στα Καλάβρητα τώρα ξεκινάμε από 822 ευρώ για σπίτια 40 τετραγωνικών μέτρων και τα σπίτια που είναι 65 τετραγωνικών στα 850 ευρώ. Τα Γιάννενα έχουν 100% πληρότητα. Εμένα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί τα Γιάννενα έχουν και υψηλή δυναμική βραχυχρόνιας μισθός. Δηλαδή δεν συζητάμε για 100 ή 200 σπίτια. Έχουν δυναμική 510 και έχουν 100% πληρότητα για τα Χριστούγεννα. Δηλαδή δεν υπάρχει σε σπίτι στα Γιάννενα να βρεις με Airbnb να νοικιάσεις. Όχι, δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο διαθέσιμο μόνο ένα, που η τιμή του είναι απαγορευτική αυτή τη στιγμή για μια μέση οικογένεια. Μάλιστα. Πόσο είναι αυτή η μισθό? Σκεφτείτε ότι υπάρχουν κοστολόγια που ξεκινάνε από 1.200-1.500 ευρώ. Δηλαδή δεν είναι εύκολο τώρα για έναν άνθρωπο να πληρώσει 300 ευρώ τη βραδιά. Κάποιος μπορεί να το κάνει. Το μεγάλο ποσοστό πάντως δεν μπορεί να το κάνει. Στο Μέτσοβο βρισκόμαστε στο 80%. Η Καλαμάτα που με εντυπωσιάζει κάθε φορά, διότι ενώ δεν είναι χειμερινός προορισμός, όχι, ναι, πάντα αποτελεί προορισμό τριημέρων, τετραημέρων και γενικά των. Η Καλαμάτα ημερών κολλάει σε όλα τα τριήμερα, μου φαίνεται, κύριε Μπάκα. Ό,τι τριήμερο υπάρχει, τετραήμερο, πάνε και μια Καλαμάτα. Όντως, 66% ποσοστό προκρατήσεων. Και να σημειώσουμε εδώ ότι οι τιμές ξεκινάνε από 204 ευρώ για ένα σπίτι 55 τετραγωνικά μέτρα στο κέντρο της πόλης. Σημαντικό είναι να σας αναφέρω ότι η Καλαμάτα έχει αυτή τη στιγμή 826 ακίνητα γραμμές βραχυχρόνιας μισθώσης. Άρα δεν συζητάμε. Πολλά ακίνητα. Αυτή τη στιγμή έχει έντονη δυναμική. Μετά η Ναυπακτία, η ιδιαίτερη Ναυπακτία με πολύ ωραία μέρη στο 72% ποσοστό προκρατήσεων. Γρεβενά στο 91%. Εκεί η τιμή ξεκινάει από 370 ευρώ το τετραήμερο. Η Καστοριά βρίσκεται στο 96% και υπάρχουν ελάχιστα κίνα διαθέσιμα, 940 ευρώ αυτή τη στιγμή το κόστος για 4 διανυκτερεύσεις. Τα Τρίκαλα, έχετε Τρίκαλα που είναι και προορισμός χριστουγεννιάτικος, τα Τρίκαλα. Τρίκαλα, 95% το ποσοστό προκρατήσεων, από 568 ευρώ το κόστος. Η Καλαμπάκα, 98%, γιατί είναι και θρησκευτικός προορισμός. Ναι, βέβαια, ναι. Εκεί είναι από 580 ευρώ. Παράλληλα, να σας αναφέρω το εξής ευχάριστο. Ενώ είχαμε τα προβλήματα με τις πλημμύρες στη Θεσσαλία, βλέπουμε τον κόσμο να ανταποκρίνεται στο κάλεσμα των επαγγελματιών της περιοχής. Α, για Βόλο και Πήλιο λέτε. Βόλο και Πήλιο. Ναι. Στη Ζαγορά βλέπουμε ένα ποσοστό προκρατήσεων 68%, στις Μιλιές 50%, στη Βυζίτσα 53%. Αυτό είναι θετικό. Στην Πορταριά 70% και η Μακρινίτσα 77%. Εκεί οι τιμές ποικίλουν ανάλογα με το ακίνητο. Γιατί σε αυτές τις περιοχές του Πηλίου, αλλά όπως και στην Ακαδία, βλέπουμε ότι υπάρχουν πολύ μεγάλα αρχοντικά. Δηλαδή, δύσκολο θα βρούμε
ένα δωμάτιο 25 τετραγωνικά μέτρα. Εκεί μιλάμε αρχοντικά 120, 140 τετραγωνικά. Άρα καταλαβαίνω ότι οι τιμές είναι ανάλογες και συζητάμε για δύο οικογένειες. Για δύο οικογένειες. Για οχταμελή, που μπορεί να φιλοξενηθούν. Ναι. Στην καπαρέα. Ναι. Ακριβώς. Το Καρπενήσι στο 100% πλέον. 100%. Η μόνη διαθεσιμότητα υπάρχει στο χωριό Κορισχάδες, που είναι 4 χιλιόμετρα από το Καρπενήσι. Εκεί ξεκινάμε με ένα κοστολόγιο από 715 ευρώ το τετραήμερο. Η Βέρεια στο 95%, η Φλόρνα στο 96%. Δηλαδή γενικά όλοι οι χειμερινοί προορισμοί της χώρας μας, είτε είναι δημοφιλείς ορεινοί προορισμοί, είτε είναι πόλεις ή κομμόπολεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή μπορεί κάποιο να επισκεφτεί, έχουν θεματικά πάρκα, ναι, βλέπουμε ότι έχουν πολύ ψηλά ποσοστά προκατήσεων. Και το ευχάριστο είναι στην Καστοριά ότι η διαθεσιμότητα είναι σχεδόν μηδενική. Η Καστοριά έχει θεματικά πάρκα τις μέρες των εορτών, όπως και τα Τρίκαλα. Οι τιμές πάντως, μας το είπατε λίγο στην αρχή, δεν είναι και. Δεν τις λες και φθηνές. Κύριε Φιλιππακόπουλε, μέσο όρο 150 με 200 ευρώ τη βραδιά για αυτούς που έχουν ήδη κάνει προκρατήσεις. Σκεφτείτε, τον Δεκέμβριο μήνα θα φτάσουμε σε ένα συνέδριο, την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου, θα δούμε ότι θα είναι σχεδόν στο 100% όλοι προορισμοί. Όλοι προορισμοί, ναι. Και θα δούμε και τιμές οι οποίες θα είναι πάρα πολύ αυξημένες. Το ευχάριστο όμως είναι ότι θα μπούμε στη λογική να δούμε και προορισμούς μη δημοφιλείς, νέους προορισμούς να αναδεικνύονται. Δηλαδή, άρα μην δούμε αυτό το φιλμί το Λουτράκι να δουλεύει, το Αίγιο, η Ζαρούχλα. Ναι. Δηλαδή, θα δούμε περιοχές τέτοιου είδους. Άρα, εάν δεν βρίσκουν σε αυτό που λέμε δημοφιλείς προορισμούς, ας πάνε και λίγο παραπέρα με ένα τηλέφωνο. Μπορεί να βρεθεί. Κύριε Φιλιππακόπουλε, να σας πω κάτι. Είναι σημαντικό όσον αφορά τον κλάδο του βραχυχρόνου μισθού σου που υπάρχει στη χώρα με τον εξής λόγο. Διότι μπορεί να βρει σε ένα χωριό που έχει 30, 40 ή 50 μόνιμους κατοίκους να έχει ένα κίνητο βραχυχρόνιας μίσθωσης, να είναι ένα κίνητο οικονομικό όσον αφορά το κόστος μίσθωσης και να βρίσκεσαι πολύ κοντά στον δημοφιλή χειμερινό προορισμό. Ακριβώς. Που θα αυτό αλλά λέω. Υπάρχουν αυτό πολλοί συμπολίτες μας, που δεν έχουν χωριά. Ευκαιρία είναι να δουν την χαρά το να ζήσει ένα χωριό έστω τρεις μέρες. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Λοιπόν, κύριε Μπάκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες και την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν,